Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάς κυλίδος και σώσον αγαθέ, δια σου τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, κατά πένσας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος στο 15ο κεφάλαιο μας λέει και αναφέρεται στο πώς πρέπει να πολεμά κανείς και ότι πρέπει να πολεμάει με όλες τις δυνάμεις του εναντίον των παθών του και των δαιμόνων και να πολεμάει πάντοτε με γενναιότητα. Δηλαδή να μην πολεμάει ο άνθρωπος νοχελικά. Απλώς να νομίζει ότι κάνει ένα πόλεμο. Διότι ο πνευματικός και αόρατος πόλεμος δεν αντιμετωπίζεται με λουκούμια. Πετώντας λουκουμόσκονη στο διάβολο, δεν αντιμετωπίζεται ο διάβολος. Ούτε τα πάθη μας. Θέλει σφυροκόπημα. Θέλει γερό βομβαρδισμό. Θέλει πόλεμο, πραγματικό πόλεμο. Όπως γίνεται σε μια μάχη. Εάν σε μια μάχη πολεμάμε τον εχθρό με λουκουμόσκονη, είναι κατανοητό ότι ο εχθρός θα υπερισχύσει και θα μας κατατροπώσει και θα μας εξοντώσει. Εν αντιθέσει, όταν όμως ο εχθρός πολεμείται με πείσμα, με τόλμη, με γενναιότητα, με θάρρος και με ισχυρά όπλα, δεν μπορεί να ισχύσει ο εχθρός επάνω μας. Πάνω σε αυτό το ζήτημα αναφέρεται το 15ο κεφάλαιο. Εάν θέλεις να νικάς τους εχθρούς σου πιο γρήγορα και εύκολα, μας μιλάει ότι υπάρχει νίκη που έρχεται γρήγορα και πιο εύκολα. Είναι ανάγκη να πολεμάς, αδελφέ μου, και να πολεμάς πάντοτε, πάντοτε, δηλαδή να μην το αφήνουμε, να μην λέμε σήμερα άστο, τώρα και κάθομαι, μου έρχεται μια σκέψη και κάθομαι και την καλλιεργώ. Γιατί άμα την αφήσω λίγο τη σκέψη και την καλλιεργήσω, θα γίνει πράξη. Θέλει συνεχόμενο, γι' αυτό λέει και πάντα. Να πολεμάς, λέει, και πάντα και γενναία. Και το τονίζει και πάντα και γενναία. Δηλαδή καμία στιγμή να μην πούμε στον εαυτό μας άφησε λιγάκι να ξαποστάσεις. Ως στρατιώτη του Χριστού πρέπει να είμαστε συνέχεια ετοιμοπόλεμοι. Να είμαστε συνέχεια με το χέρι στη σκανδάλη. Εάν δεν έχουμε το χέρι στη σκανδάλη, δεν θα πετύχουμε τον εχθρό. Στρατιώτης του Χριστού που άφησε το όπλο του κάτω για να ξεκουραστεί λιγάκι και να πιάσει τη φλογέρα, αυτός νικήθηκε από τον εχθρό. Ο διάβολος δεν κάθεται ούτε λεπτό. Ούτε σε γιορτές, ούτε σε πανηγύρις, ούτε σε καλοκαίρια, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα. Ο άνθρωπος κάνει διακοπές. Σωματικές, πνευματικές δεν μπορεί να κάνει. Γι' αυτό μας λέει και πάντα και γενναία πρέπει να πολεμάς.
Μην αφήσεις δηλαδή τον εαυτό σου κάποια στιγμή χωρίς να κάνεις πόλεμο και να πολεμάς εναντίον όλων σου των παθών. Περισσότερο όμως να πολεμάς και ειδικά εναντίον της φιλαυτίας σου, εναντίον του εγώ σου, ό,τι είναι φίλος με τον εαυτόν σου. Όπου θέλεις την καλοπέρασή σου, όπου θέλεις το εγώ σου, αυτό να το πολεμάς με λύσα, λέει, με πείσμα, διότι από εκεί ξεκινά η αιτία του κακού. Να πολεμάς λοιπόν ειδικά εναντίον της φιλαυτίας σου, δηλαδή της υπερβολικής αγάπης στον εαυτό σου. Συνήθισε να έχεις για φίλο σου αγαπητούς τις περιφρονήσεις του κόσμου. Να κάνεις φίλου σου τις περιφρονήσεις και τις θλίψεις που μπορεί κάποτε να σου δώσει ο κόσμος. Να μάθεις να μην ενοχλείς από αυτά που λέγει ο κόσμος. Να κάνεις φίλο σου την περιφρόνηση. Αυτό λοιπόν που λέγουν κάποιοι ότι πρέπει να έχουμε μια αξιοπρέπεια, εμείς οι χριστιανοί, να έχουμε ένα καλό όνομα, να μην αφήνουμε τον άλλο να μας ξεφτελίζει, δεν ισχύει μέσα στον χριστιανισμό. Αφού μας λέει ότι ο Άγιος Νικόδημος, ότι αγαπητό μου φίλο πρέπει να κάνω την περιφρόνηση και τη θλίψη. Αυτή που μου προσφέρει ο κόσμος, οι άνθρωποι δηλαδή, οι δίπλα μου. Γιατί με το να μην γνωρίζει κάποιος αυτόν τον πόλεμο του εαυτού του και με το να τον υπολογίζει λίγο, εάν δηλαδή λίγο δίνει σημασία σε αυτή τον πόλεμο κατά της φιλαυτίας, εάν λίγο δίνει σημασία σε αυτόν τον πόλεμο και δίνει σε άλλα σημεία μεγάλη σημασία, να ξέρεις, λέει, συνέβηκε και συμβαίνει πάντα. Συνέβηκε, δηλαδή έχω εμπειρία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, από άλλους ανθρώπους, από τον εαυτό μου, συνέβηκε και συμβαίνει πάντα. Είναι δεδομένο ότι οι νίκες σου θα είναι δύσκολες και σπάνιες. Σπάνια όταν πολεμάς τα πάθη σου θα τα νικάς. Γιατί το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσεις είναι να αγαπήσεις τις περιφρονήσεις, τις λήψεις, ό,τι είναι εναντίον της φιλαυτίας. Πρέπει από εκεί να ξεκινήσεις. Από τη φιλαυτία του εαυτού σου. Από εκεί τον πόλεμο. Διαφορετικά, λέει, δύσκολα θα φέρεις νίκες, σπάνιες. Οι νίκες, κι αν φέρεις κάποια, θα είναι ατελείς. Δεν θα είναι ολοκληρωμένη νίκη τελικά. Και ανύπαρκτες. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος πρέπει να γίνεται πάντοτε και ασταμάτητα. Δηλαδή συνεχώς, το ξανατονίζει, ότι πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τις περιφρονήσεις, να μάθουμε να αγαπάμε τις θλίψεις, να γίνουμε φίλοι μαζί τους. Με ό,τι μας θλίβει, με ό,τι μας στεναχωρεί, με ό,τι μας λυπεί, με αυτό που μας περιφρονεί, με αυτό που μας ταπεινώνει, με αυτό που μας ξεφτελίζει. Να μην ενοχλούμεθα. Εάν αυτό το πετύχουμε, αυτό γεννά την ταπείνωση. Τότε έρχεται η ίδια η χάρις του Θεού. Σκεπάζει τον άνθρωπο και γι' αυτό φέρνει νίκες. Ασταμάτητα λοιπόν και συνεχώς, μέχρι την ώρα του θανάτου σου πρέπει να κάνεις αυτόν τον πόλεμο. Και μάλιστα με γενναία ψυχή, την οποία εύκολα θα αποκτήσεις αυτή τη γενναιότητα της ψυχής, εάν τη ζητήσεις από τον Θεό. Δηλαδή στον αγώνα αυτό πρόσεξε, μην πας μόνος σου, μην πας μόνος σου, μόνος δεν μπορούμε να καταφέρουμε κατά του διαβόλου και των παθών μας. Ζήτησε, λέει, τη βοήθεια του Θεού για να γίνει ο πόλεμος εύκολος και γρήγορος και νικηφόρος.
Εάν όμως σκεφτείς τη μανιασμένη ορμή και το παντοτινό μίσος που έχουν εναντίον σου οι εχθροί δαίμονες και το μεγάλο πλήθος των παρατάξεων και στρατευμάτων τους, εάν σκεφτείς, λέει, με το μανιασμένο ύφος και τη μανιασμένη ορμή που ορμάνε πάνω σου οι δαίμονες και οι εχθροί της ψυχής μας επιτίθονται καθημερινά να κατακτήσει ο διάβολος την ψυχή μας με οποιοδήποτε αμάρτημα, με τον εγωισμό, με την οργή, με χίλια όσα πάθη της ψυχής μας και του σώματός μας, καθημερινά προσπαθούν, επιτίθονται δεχόμενοι συνεχόμενο πόλεμο. Εάν λέει φοβηθείς, γιατί οι δαίμονες είναι χιλιάδες που σου επιτίθονται καθημερινά, είναι μεγάλο πλήθος των παρατάξεων και των στρατευμάτων, εκείνη την ώρα να σκέφτεις ότι από την άλλη πλευρά η δύναμη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη και ότι η αγάπη που σου έχει ο Θεός είναι πολύ μεγάλη και δεν θα σε αφήσει απροστάτευτο την ώρα που θα το ζητήσεις. Όταν του ζητάμε από τον Θεό λοιπόν στον πόλεμο αυτό τη βοήθεια, δεν θα μας αφήσει απροστάτευτους απέναντι στην ορμή των δαιμόνων. Πρώτα απ' όλα γιατί ο ίδιος είναι δυνατότερος. Και δεύτερον πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι πολύ περισσότεροι οι άγγελοι του ουρανού που μας προστατεύουν αφού τους επικαλεστούμε. Αλλά και οι προσευχές των Αγίων, οι πρεσβείες των Αγίων που μας θωρακίζουν, οι οποίες γίνονται γύρω μας τείχος. Τείχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης. Πρέπει να παρακαλάμε να μας περιφρουρούν, να δημιουργούν τείχος. Οι οποίοι πολεμούν, να γνωρίζετε, κρυφά, αλλά με το μέρος μας. Οι Άγιοι, οι Άγγελοι και ο Θεός πολεμούν κρυφά με το μέρος μας. Όπως γράφτηκε για τον Αμαλίκ. Με μυστικό και αόρατο χέρι πολεμά ο Κύριος. Έξοδος 17-16. Γι' αυτό και από αυτή τη σκέψη παρακινήθηκαν, από αυτή τη σκέψη δηλαδή ότι δεν πολεμούν μόνοι τους, παρακινήθηκαν τόσες και τόσες γυναίκες και ανήλικα παιδιά και κατέκτησαν και νίκησαν όλη τη σοφία και τη δύναμη του κόσμου. Χιλιάδες μάρτυρες, χιλιάδες Άγιοι, γυναικόπαιδα πάλι, δεν φοβήθηκαν, λέει. Δεν φοβήθηκαν τον διάβολο. Γιατί ξέραν ότι μαζί τους είχαν τη δύναμη του Θεού. Είχαν τη δύναμη των ταγμάτων των αγγέλων. Είχαν τις προσευχές των Αγίων. Αυτά, λέει, σκεπτόμενοι, έδωσαν τη μάχη οι γυναίκες, λέει. Παιδάκια μικρά και νίκησαν. Άρα είναι δυνατόν εσύ να χάσεις? Μην υποψυχήσεις, λέει, σε αυτόν τον αγώνα σου. Και νίκησαν όλες τις προσβολές του εχθρού και όλη τη λύσα του Άδη. Και νίκησαν όλον τον Άδη, όλη την κόλαση. Οπότε δεν πρέπει να φοβηθείς ποτέ, αδερφέ μου. Και αν ακόμα νομίζεις ότι ο πόλεμος των εχθρών είναι κατά πολύ δυνατός, ότι θα παραμείνει για όλη σου τη ζωή και ας σε φοβερίζει με πτώσεις από διάφορα μέρη. Μη φοβηθείς, λέει, γιατί ο διάβολος τι κάνει? Χρησιμοποιεί και σου λέει, εγώ θα σε πολεμώ σε όλη σου τη ζωή. Σε όλη σου τη ζωή θα έχεις φοβερές πτώσεις. Δεν πρόκειται να σταματήσω εγώ τον πόλεμο. Έστω και αν σε φοβερίζει. Και πώς? Με τη σκέψη. Δεν πρόκειται ποτέ να νικήσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να βγεις νικητής. Πάντοτε θα μαρτάνεις. Άρα τι ζητάει? Πέταξε τα όπλα. Πέταξε τα όπλα. Αυτό που ζήταγε ο Ξέρξης του Λεωνίδα. Δεν πρόκειται η Λεωνίδα να κερδίσει τη μάχη. 300 άνθρωποι με εκατομμύρια Πέρσες από την άλλη πλευρά. Θα ρίξουμε τα ακόντια και θα σκοτεινιάσουμε τον ήλιο.
με τα βέλη μας. Δεν είναι δυνατόν να κερδίσεις. Θα χάσεις, Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας δεν παρέδωσε τα όπλα. Έδωσε τη μάχη. Έδωσε τη μάχη. Και κέρδισε κατά κράτος, αλλά υπήρξε η προδοσία και έχασε. Υπήρξε ο εφιάλτης μες στη μέση. Ο ίδιος δεν παρέδωσε τα όπλα. Ομοίως λοιπόν και εμείς όταν δεν παραδώσουμε τα όπλα, δεν πρόκειται να χάσουμε τη μάχη. Γιατί έχουμε μαζί μας τον ίδιο το Θεό, τους αγγέλους και τους αγίους. Γιατί κάθε δύναμη και γνώση των εχθρών μας, γιατί κάθε δύναμη που έχει ο εχθρός, αλλά και γνώση, βρίσκεται στα χέρια, τα σχέδιά τους τα ξέρει και βρίσκεται στα χέρια του αρχιστρατήγου μας, του Ιησού Χριστού. Ξέρει ο Χριστός πώς ετοιμάζεται να μας πολεμήσει ο διάβολος. Ξέρει τι όπλα χρησιμοποιεί. Ξέρει τα σχέδιά του. Και γι' αυτό θα μπορέσει να μας βοηθήσει να τον αντιμετωπίσουμε. Ξέρει λοιπόν και βρίσκεται στα χέρια του Ιησού Χριστού τα σχέδια του διαβόλου, για του οποίου την τιμή πολεμήσε. Για του οποίου εσύ εκείνη την ώρα, γιατί δέχεσαι πόλεμο από το διάβολο. Διότι αγωνίζεσαι για το όνομα του Ιησού Χριστού. Διότι θέλεις να μείνεις πιστός στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό οι δαίμονες ορίονται κατά σου. Επομένως, δεν πρόκειται εκείνος για την τιμή του οποίου εσύ πολεμάς να σε αφήσει ανυπεράσπιστο. Ο οποίος, επειδή μόνος του σε προσκαλεί με πίεση στον πόλεμο, είναι φανερό ότι όχι μόνο δεν θα αφήσει ποτέ να υπάρξει σε βάρος σου κάποια εξουσία και νίκη από τους εχθρούς, γιατί αυτό το θεωρεί και ως δική του προσβολή, αλλά πολεμώντας αυτός για σένα, θα τους παραδώσει στα χέρια σου νικημένους τους εχθρούς. Όταν του φανεί ευχάριστο, όπως γράφτηκε, ο Κύριος, ο Θεός σου, πηγαίνει έρχεται μέσα στο στρατόπεδό σου, για να σε προστατεύσει, για να συλλάβει τους εχθρούς σου και να τους παραδώσει στα χέρια σου. Ο Χριστός λέει, ο οποίος, αυτός είναι που σε καλεί με πίεση και μας λέει να πιεστούμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο, δεν θα σε αφήσει να χάσεις τη μάχη. Γιατί λέει θα τη θεωρήσει καταρχάς ο ίδιος προσβολή για τον εαυτό του. Άρα βλέπουμε ότι ο Χριστός μας καλεί σε μια συνεχόμενη μάχη, αδιάκοπη, σε έναν αδιάκοπο πνευματικό αγώνα που δεν πρέπει ούτε λεπτό να καθόμαστε. Ούτε λεπτό. Γι' αυτό ο μοναχός κοιμάται, ξέρετε, και με τα ρούχα του. Όπως κοιμάται ο στρατιώτης στο στρατό. Γιατί είναι πάντοτε ετοιμοπόλεμος. Ο μοναχός γι' αυτό δεν βγάζει τα ρούχα του. Ό,τι και να συμβεί, είναι έτοιμος να σηκωθεί και να δώσει τη μάχη. Να πολεμήσει. Και δεν πρόκειται, λέει, σε καμία περίπτωση να μας αφήσει να μας νικήσει ο εχθρός και οι δαίμονες. Αλλά αντιθέτως, τους δαίμονες, λέει, θα τους φέρει τους εχθρούς μας δεμένους στα χέρια μας. Όπως γράφτηκε, λέει, στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 23, στίχος 14, ότι ο Κύριος ο Θεός σου, μην ξεχνάς, λέει, ότι πηγαίνω έρχεται μέσα στο στρατόπεδό σου, στο δικό μας στρατόπεδο κόβει βόλτες, για να μας σε προστατεύσει και να συλλάβει τους εχθρούς σου που μπαίνουν μέσα και να τους παραδώσει μετά στα χέρια σου. Άρα μας προεξοφλεί ότι από τον αγώνα και τη μάχη αυτή, τελικά νικητές θα είμαστε εμείς. Έχει κούραση ο αγώνας, αλλά είναι νικηφόρος αγώνας. Είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα νικήσουμε. Αρκεί να μην παραδώσουμε τα όπλα. Μην λυγίσουμε. Μην κουραστούμε. Ιδάλλως η νίκη ανήκει σε εμάς. Εάν όμως και αυτός
αργοπορήσει μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής σου για να κάνει αυτή τη νίκη, αυτό θα είναι για μεγαλύτερο κέρδος. Μπορεί, λέει, καμιά φορά να αργήσει, λέει, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής σου για να κάνει αυτή τη νίκη, για να σου φέρει αυτή τη νίκη. Δηλαδή μπορεί να σε αφήσει, σαν να μας λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, ο Χριστός, ότι να πολεμάς εναντίον των παθών σου και να μην φτάσεις σε αυτό που έφτασαν πολλοί Άγιοι στην απάθεια, που πλέον ήταν απαλλαγμένοι από τα πάθη, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής σου. Να σε αφήσει δηλαδή εκεί να σουβλίζεσαι, όπως λέμε. Ο δαίμονας να σε σουβλίζει μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής σου. Αλλά την τελευταία ημέρα, λέει, δεν θα σε αφήσει χωρίς νίκη. Και αυτό θα είναι για μεγαλύτερο κέρδος δικό σου. Μόνον εσύ αυτό πρέπει να κάνεις. Να πολεμάς καθημερινά μεγαλόψυχα. Και αν πολλές φορές μείνεις πληγωμένος στον πόλεμο, μην αφήσεις ποτέ σου τα όπλα, ούτε να φύγεις. Εσύ, λέει, μέχρι τελευταία στιγμή κάτσε εκεί να σου βλύζεσαι. Δίνε τη μάχη, δίνε τον αγώνα, μην υποκύψεις, πολεμά, αγωνίσου ως θανάτου. Και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλος, μέχρι την ώρα του θανάτου μας. Και τελικά θα έρθει έστω και την τελευταία μέρα, λέει, εάν δεν έρθει νωρίτερα, θα έρθει την τελευταία ημέρα για να μας χαρίσει την νίκη. Θα βγούμε νικητές σε αυτόν τον αγώνα. Έστω και αν πολλές φορές σε αφήσει και βρεθείς πληγωμένος. Εσύ, λέει, σφυροκόπατο, με μεγαλοψυχία. Μην αφήσει ποτέ σου τα όπλα, ούτε και να φύγεις από τον πόλεμο αυτό. Τέλος πάντων, για να παρακινήσει να πολεμάς γενναία, πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό τον πόλεμο δεν μπορεί να τον αποφύγει κανένας άνθρωπος. Τέλος πάντων, μας λέει ο Άγιος, πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό τον πόλεμο, για να σε παρακινήσω, λέει, να μην δηλιάσεις, γιατί έχουν πολλούς ανθρώπους που δηλιάζουν. Και λέει, δεν πειράζει, ας το καλό. Πάλεψα μέχρι πότε. Σκεφτείτε τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, που προσπαθούσε να σώσει το παιδί της και παρακάλεγε το Θεό πόσα χρόνια, 17 χρόνια. Και μετά από 17 χρόνια της έδωσε ο Θεός αυτό το οποίο ζητούσε εκείνη. Νίκησε, αλλά νίκησε μετά από 17 χρόνια η Αγία Μόνικα. Ενώ εμείς αγωνιζόμαστε, παρακαλούμε το Θεό και λιποψυχούμε. Λέμε, δεν με ακούει ο Θεός, είμαι αμαρτωλός, είμαι ανάξιος και παραδιδόμαστε. Όχι, λέει. Σου θυμίζω ότι αυτό το πόλεμο τον κάνει ο διάβολος σε όλους τους ανθρώπους. Κανένας δεν τον αποφεύγει. Είτε στη ζωή είτε στο θάνατο. Και όποιος δεν πολεμάει για να νικήσει τα πάθη και τους εχθρούς του, αναγκαστικά πρέπει να συλληφθεί εδώ ή εκεί και να πεθάνει. Άρα όποιος δεν πολεμάει θα συλληφθεί τελικά και θα έχει και πνευματικό θάνατο. Εν αντιθέσει με εκείνον ο οποίος μέχρι τέλους αγωνίζεται, την τελευταία μέρα θα βοηθήσει έστω, αν δεν τον έχει βοηθήσει ο Χριστός, να βγει νικητής. Επιπλέον, πρέπει να πολεμάμε γενναία και πάντα. Πρέπει να πολεμάμε, λέει, γενναία, όπως είπαμε, και πάντα στην αρχή. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τέτοιους εχθρούς, οι οποίοι τόσο πολύ μας μισούν. Σας έχει τύχει κάποιος άνθρωπος να σας φθονεί γείτονα, συγγενείς σας και να σας μισεί? Να δείτε πώς μιλάει για σας και για το πρόσωπό του σας. Με πόση εμπάθεια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να του κάνεις, όσο και να τον πλησιάσεις, αυτός μιλάει με τόση κακία και εμπάθεια για το πρόσωπό σου, που λες, δεν είναι δυνατόν αυτά τα οποία ακούω. Να σκέφτεται και να λέει τέτοια πράγματα. Αυτό, λέει, πρέπει να κάνουμε με τον διάβολο. Να σκεφτόμαστε, λέει, πόσο πολύ μας μισεί ο διάβολος. Απ' αρχής είναι ανθρωποκτόνος. Από την αρχή ήθελε το θάνατό μας.
ζηλοφθονεί, δεν μπορεί να μας βλέπει να είμαστε παιδιά του Θεού. Ήταν και αυτός κάποτε και το έχασε. Και αφού δεν το έχω εγώ, δεν πρέπει να το έχεις και εσύ. Αφού πέθανε η δικιά μου η κατσίκα, όπως έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος με το ανέκδοτο, πρέπει να πεθάνει και η δικιά σου η κατσίκα. Αφού δεν το έχω εγώ, δεν θα το έχεις ούτε εσύ. Έχασα εγώ τον παράδεισο, λέει ο διάολος. Θα τον χάσεις και εσύ. Και γι' αυτό με μίσος πολεμάει να χάσεις και εσύ τον παράδεισο. Με φθόνο δεν μπορεί να σε βλέπει, να αγωνίζεσαι δίπλα και πλάι με τον Χριστό. Σκεφτείτε τι μίσος έχει με εμάς τους μοναχούς λοιπόν. Με τι μίσος έχει. Που εμείς αγωνιζόμαστε μέρα νύχτα να ζήσουμε το θέλημά του. Αυτό λέει να σκέφτεστε. Το φθόνο και το μίσος που σας έχει. Ώστε δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε ποτέ από αυτούς, από αυτόν τον άνθρωπο λέει, αν ήταν άνθρωπος και ήταν εχθρός σου. Ήλπιζες ποτέ ότι θα έχεις ειρήνη και ότι θα σταματήσει ποτέ να σε πολεμάει? Ποτέ. Ομοίως λέει και οι δαίμονες, μην ελπίζεις από το μίσος που έχουνε ότι ποτέ θα έχεις από αυτούς ειρήνη, ούτε διορία, ούτε ένα λεπτό δεν θα σταματήσει. Ή κάποια ανακοχή και κατάπαυση πολέμου. Δεν πρόκειται λέει να κάνει ανακοχή πολέμου. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να συμβιβαστείς, ό,τι και να κάνεις, το μίσος του είναι τόσο που θα σε γδάρει. Θέλει να σε δει στην κόλαση μαζί του. Τότε θα έχει ολοκληρώσει το έργο του. Γι' αυτό δεν κάνει και κατάπαυση του πολέμου. Άρα γι' αυτό μας λέει και εμείς ότι πρέπει να πολεμάμε γενναία και πάντα εναντίον του. Και γενναία γιατί έχουμε μαζί μας τον ίδιο τον Χριστό που πολεμά μαζί μας. Δεν πολεμούμε μόνοι μας. Προπορεύεται ο Χριστός μας. Προπορεύονται οι άγγελοι, προπορεύονται οι Άγιοι. Γιατί καλό ήταν από την αρχή να μην ανοίξουμε πόρτα και να βάλουμε τους εχθρούς μας και τα πάθη μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Αφού όμως τους βάλαμε μία φορά, δεν μπορούμε πια να διαφορήσουμε. Αλλά πρέπει να πολεμάμε για να τους βγάλουμε. Καλό θα ήταν, λέει από την αρχή, να μην αφήναμε να εισερχόντουσαν οι δαίμονες μέσα μας. Και τα πάθη. Να μέναμε απαθείς από την αρχή. Αλλά αφού λέει τα αφήσαμε και μάθαμε σε μια κατάσταση αμαρτωλότητος, δεν μπορεί λέει να μείνουμε εκεί τώρα. Καλό θα ήτανε από την αρχή να μην έχουμε ανοίξει αυτή την πόρτα στους δαίμονες. Ούτε στα πάθη για να μπουν μέσα στην ψυχή μας. Αλλά εμείς το έχουμε κάνει. Οπότε όταν αφήνεις τον εχθρό και μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, είναι κατανοητό ότι ο εχθρός σας ανακατώνει πια. Είναι σαν την οικοκυρά η οποία αφήνει ανοιχτά τα μπατζούρια και τα τζάμια του σπιτιού της, ενώ απ' έξω γίνονται οικοδομικές εργασίες και περιμένει το σπίτι της μετά να είναι καθαρό. Περιμένει το σπίτι της να το δει χωρίς σκόνη μέσα. Πώς θα γίνει αυτό? Αφού άνοιξες πόρτες και παράθυρα και άφησες, δεν πρόσεξες και άφησες τον εαυτό σου ελεύθερος στους δαίμονες και στα πάθη, τώρα τι παραπονείσαι? Τώρα λέει αγωνίσου να τους πετάξεις έξω. Και τα πάθη και την ψυχή και τους δαίμονες να τους βγάλουμε λέει. Δεν μπορούμε πια λέει να διαφορήσουμε, αλλά πρέπει συνεχώς να πολεμάμε μέχρι ότου τους αναγκάσουμε να βγούνε. Επειδή αυτοί όντας ανεδείς και αδιάντροποι, είναι ανεδείς λέει, δεν υπολογίζουν, και αδιάντροποι δεν βγαίνουν με άλλο τρόπο έξω παρά μόνο με πόλεμο.
δεν βγαίνουν έξω, λέει. Είναι ανεδείς οι δαίμονες και τα πάθη και αδιάντροποι. Δεν ντρέπονται, δεν υπολογίζουν. Επομένως δεν πρόκειται να σε αφήσουν ήσυχο. Μπήκανε μέσα, θαλονίζουν την ψυχή σου. Δες τι θα κάνεις και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Καθημερινό και συνεχή πόλεμο. Καθημερινό και συνεχή πόλεμο. Να πολεμάμε γενναία και πάντα, έχοντας υπόψη μας ότι μπροστά προηγείται ο Χριστός. Και έστω όπως είπε, εάν δεν βλέπουμε νίκες, έστω και την τελευταία μέρα θα μας τη δώσει τη νίκη. Αρκεί εμείς να μην αφήσουμε τα όπλα. Γιατί λέει, δεν βγαίνουν ούτε τα πάθη, ούτε οι δαίμονες με κανέναν άλλο τρόπο έξω από την ψυχή μας. Παρά μόνο με αυτό τον πόλεμο. Άρα πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι συνέχεια. Αδελφοί μου, πατέρες μου, δεν μπορούμε να σταματήσουμε ούτε στιγμή τον πόλεμο κατά των παθών μας, κατά των δαιμόνων. Άνθρωπος ο οποίος λίγο θα καθίσει, λίγο να αφήσει το νου σου, λίγο να αφήσει τη διάνοιά σου, λίγο να μην προσέξεις, λίγο να μην προσέξεις. Ιδιαίτερα όταν είσαι επιρρεπής κάπου, όπως είναι επιρρεπής ένας που είναι αλκοολικός. Λίγο αυτός αν δεν προσέξει και πει, δεν πειράζει, θα πάω με την παρέα η οποία θα βγει έξω για ένα κρασάκι, αλλά εγώ δεν θα πιω. Μα πού πας αφού είσαι επιρρεπής. Δεν προσέχεις εκεί. Που δεν είδε, πρέπει να κάνεις πόλεμο στον εαυτό σου. Ότι εκεί δεν μπορώ να πάω, γιατί αν πάω θα πέσω. Αφού ξέρω το χαρακτήρα μου ότι είναι επιρρεπής. Ξέρω το χαρακτήρα μου ότι είμαι επιρρεπής. Τώρα ξεκινάει η νηστεία της Σαρακοστής. Όταν γνωρίζω τον εαυτό μου, πρέπει να προσέχω. Αποφεύγω να πηγαίνω σε μέρη που πιθανόν θα μου προσφέρουν και να με φέρουν στη δύσκολη θέση, να με κεράσουν, να μου σερβίρουν κάτι. Και γνωρίζοντας ότι αν είμαι επιρρεπής ή από ντροπή, ξέρω το χαρακτήρα μου, μπορεί να πω, α, ευχαριστώ και να το πάρω και να το πάω. Είναι προτιμότερο να μην πάω. Είναι προτιμότερο να μην πάω. Πώς έκαναν οι πατέρες που έλεγαν, φεύγετε μακριά από τα φίδια. Φεύγετε μακριά από τα φίδια. Δεν ξέρεις το φίδι ποια στιγμή θα σου επιτεθεί και θα σε δαγκώσει. Μπορεί να μην σε δαγκώσει. Αλλά αν σου επιτεθούν, πόσες φορές άνθρωποι δεν είχαν μέσα στα σπίτια τους φίδια και τα μεγάλωναν. Και έχουμε διαβάσει ότι αφήσαν το φίδι και έφυγε. Και είχαν αφήσει και το παιδί τους μέσα. Το είχαν αφήσει πολλές φορές. Το φίδι βγήκε από το κλουβί του, από τη φωλιά του, πήγε και έφαγε το παιδί. Ποτέ δεν το είχε πειράξει. Αλλά μια φορά η στάμνα θα σπάσει. Πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει μέχρι τη βρύση, αλλά μια φορά σπάει. Άρα αφού ξέρω την αδυναμία του εαυτού μου, πρέπει να είμαι σε επαγρύπνηση συνέχεια. Σε όλα τα θέματα πρέπει να επαγρυπνώ. Ξέρω ποιες είναι οι αδυναμίες του εαυτού μου. Ξέρω που πέφτω. Ξέρω που σκοντάφτω. Εκεί λοιπόν δίνω τη μάχη. Δεν πηγαίνω γυρεύοντας. Δεν πηγαίνω γυρεύοντας. Όπως μου έλεγε κάποτε ένα παλικάρι, του έλεγα, πρόσεχε παιδί μου με την κοπέλα σου.
και μου έλεγε, ξέρω πάτερ, ξέρω μέχρι που πρέπει να φτάσω, δεν θα προχωρήσω στην αμαρτία. Και τελικά αμάρτησε. Μια, δυο, τρεις, τελικά αμάρτησε. Γιατί ο διάβολος ξέρει πως θα σε οδηγήσει στην αμαρτία. Ενώ σου λέει δεν θα κάνεις την αμαρτία. Σε σπρώχνει, σε οδηγεί στον τόπο της αμαρτίας και τελικά διαπράτεται η αμαρτία. Να γιατί λέει θέλει συνεχή και γενναίο πόλεμο. Πρέπει με τον εαυτό μου να πω όχι, τέρμα. Δεν μπορώ να κάνω το χατήρι του διαβόλου, γιατί τι είπε, μας είπε ότι όποιος δεν πολεμάει για να νικήσει τα πάθη και τους εχθρούς του, αναγκαστικά πρέπει να γνωρίζει ότι στο τέλος θα συλληφθεί εδώ ή εκεί και θα πεθάνει. Δεν υπάρχει. Μετά θα χάσει την ψυχή του ο άνθρωπος. Είναι ξεκάθαρος ο Άγιος Νικόδημος. Ενώ αν αντιθέσει, αν κρατάς άμυνα, πόλεμο, επίθεση και έχοντας μαζί μας τις προσευχές των Αγίων πρέπει να το σκεφτόμαστε. Να επιζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Να επιζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων. Να επιζητούμε τη βοήθεια των Αγγέλων. Τότε η νίκη είναι σίγουρη ότι θα είναι δική μας. Και μπορεί ο Χριστός λέει να μας τη δώσει πολύ νωρίτερα αυτή τη νίκη. Όπως την έδωσε σε πολλούς Αγίους οι οποίοι αγωνιζόντουσαν. Και έφτασαν στην απάθεια. Έφτασαν σε αρετές αγιότητος, σε ύψη αγιότητος. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι μόνον ημών των χριστιανών, αλλά και εσάς των λαϊκών. Αυτός είναι να φτάσουμε εκεί στην αγιότητα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό πολλές φορές, τώρα που ξεκινάει η Σαρακοστή και πρέπει να νηστεύουμε οι άνθρωποι, τα ζευγάρια, και πνευματικά και σαρκικά. Άκουγα παλιούς πνευματικούς που έλεγαν ότι ξεκινάει η Σαρακοστή, το ζευγάρι να μην κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι. Να πάει μέσα η μάνα με τα κορίτσια ή ο πατέρας να πάει με τα γόρια. Να φύγουν από το ίδιο κρεβάτι. Να μην είναι στον πειρασμό μαζί. Για να μπορέσουν, λέει, να νικήσουν. Να τηρηθεί η εγκράτεια. Όχι μόνο στο πνεύμα, αλλά να τηρηθεί η εγκράτεια και στο σώμα. Και στο σώμα μας. Σήμερα δεν τηρούνται αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό υπάρχουν πτώσεις επί πτώσεων. Και γι' αυτό δεν έχουμε και δεν ζούμε πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ακούμε συνέχεια να λένε επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχοι, ηγούμενοι, ότι η κρίση είναι πρώτα πνευματική που διερχόμεθα και μετά είναι οικονομική. Τι εννοεί ότι είναι πρώτα πνευματική η κρίση? Δεν ζούμε πνευματικά. Και ήρε ο Θεός στην ευλογία του από πάνω μας και επέτρεψε να έρθουν τα δεινά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα προηγείται η πνευματική κρίση και έπεται η οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη κρίση μπορεί να βρει, να μας βρει. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομική. Σκεφτήκατε ότι μπορεί να εμπλέξουμε και σε ένα πόλεμο και να γίνει η κρίση ακόμα χειρότερη. Και να μιλάμε πλέον για ολική καταστροφή. Άρα λοιπόν θέλουμε συνεχή αγώνα. Να πολεμάμε γενναία και πάντα, γνωρίζοντας ότι έχουμε εχθρούς
οι οποίοι δεν πρόκειται αυτοί να ειρηνεύσουν μαζί μας. Ούτε θα κάνουν ανακοχή. Άρα πόλεμο εκείνη, πόλεμο και εμείς. Πόλεμο εκείνη, πόλεμο και εμείς. Και να είμαστε σίγουροι, όπως είπε ο Άγιος Νικόδημος, ότι θα βγούμε νικητέ στο τέλος εμείς. Γιατί ο Χριστός μας εξήλθε, λέει η Αποκάλυψη, νικών και είναι νικήσει. Δεν θα ντροπιαστεί. Είμαστε το στράτευμά του. Είμαστε οι στρατιώτες του. Και αφού ο αρχιστράτηγος νικά, άρα θα νικήσουμε και εμείς στο τέλος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.